Αισιόδοξο εμφανίστηκε ο Υπουργό Γεωργία όσον αφορά την κατοχήρωση του χαλουμιού ω προϊόν ονομαστική προέλευση παρά την απώλεια του εμπορικού σήματο. Ο Κώστα Καδί τονίζει ακόμη ότι πρέπει να αποδοθούν ευθύνε σε αυτού που του αναλογούν. Την αισιοδοξία του ότι η κυβέρνηση θα καταφέρει τελικά να κατοχυρώσει ως προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης το χαλούμι, εξέφρασε ο Υπουργός Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Καδής. Ξέρουμε ότι γίνονται κάποια βήματα, θα διεξαχθεί πειθαρχική έρευνα. Είναι ζητήματα καθαρά του Υπουργείου Εμπορίου και δεν θα ήθελα να πω εγώ περισσότερα μας αυτό. Αυτό που θα μπορούσα εγώ απλά να πω εδώ, θέμα είναι ότι η προσπάθεια κατοχύρωσης του χαλουμιού ως προϊόντος ονομαστικής προέλευσης συνεχίζεται και αυτό το περιστατικό που έχει γίνει δεν θα μας εμποδίσει στο να συνεχίσουμε την προσπάθεια μας για να κατοχυρώσουμε το χαλούμι και να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα των Κυπρίων παραγωγών. Μετά την προσφυγή ιδιωτικής εταιρείας στην Αγγλία και την απώλεια του εμπορικού σήματος του χαλουμιού, διετάχθη πειθαρχική έρευνα από το Υπουργείο Εμπορίου για αναζήτηση τυχών ευθυνών που οδήγησαν σε αυτή την αρνητική εξέλιξη. Ο κύριος Καδής είπε ότι όπου υπάρχουν ευθύνες πρέπει να αποδοθούν. Λέτε ότι πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Σίγουρα, αλλά αυτό, επαναλαμβάνω, είναι μια δουλειά η οποία ανοίγει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εμπορίου και βεβαίως ότι θα γίνουν από εκεί όλες οι απαιτούμενες ενέργειες. Σε μια άλλη πτυχή του ζητήματος, η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εικονικού Μουσείου Κυπριακών Τροφίμων, Στάλο Λαζάρου, δηλώνει ότι έχει ξεκινήσει μια πρωτοβουλία για εγγραφή του χαλουμιού στον κατάλογο των τροφίμων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Μέχρι τώρα κανένας δεν έχει κάνει κάποια προσπάθεια να εγγράψει είτε το χαλούμι είτε τα άλλα γαλακτοκομικά της Κύπρου στον κατάλογο ILIS πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Εμείς αναλάβαμε αυτή την πρωτοβουλία. Από την άλλη, ο εκπρόσωπος τύπου του Δίκο, Παύλος Μιλωνάς, ανέβασε τους τόνους, ζητώντας ακόμα και παρέτηση του Υπουργού Εμπορίου Γιώργου Λακοτρύπη. Ο Υπουργός Εμπορίου, ο κ. Λακοτρύπης, αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη για τις πραγματικά εξωφρενικές λαθασμένες ενέργειες του, θα πρέπει να υποβάλει άμεσα την παραίτησή του. Η Συμμαχία Πολιτών, με ανακοίνωσή της, τονίζει ότι οι υπεύθυνοι πρέπει να τιμωρηθούν αλλά και να πληρώσουν τον λογαριασμό. Τα αποτελέσματα της πειθαρχικής έρευνας αποσταλούν στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για περαιτέρω οδηγίες.